Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα και τώρα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Για την Πεντηκοστή». Μία εκπομπή που παρουσιάζει ο αγαπητός Κώστας Δρακιώτης με τον αγαπητό Χάρη Ασβεστάκη, εμένα προσωπικά. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να διακρίνουμε όχι μόνο μέσα από τις γραφές της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης, αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, δηλαδή από τη χριστιανική θα έλεγα ιστορία ή από την ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού, το απαραίτητο και το αναγκαίο στο έργο του Θεού, στη ζωή του χριστιανού, να έχει την εμπειρία, τη βιωματική αυτή εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή του βαφτίσματος και της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε φτάσει μέχρι το 1700 μετά Χριστό και μάλιστα έχουμε περιγράψει στην προηγούμενη εκπομπή μας την κίνηση των Ιγενώτων, την κίνηση αυτή στη Γαλλία, όπου πραγματικά θα τολμούσα να πω για πρώτη φορά τόσο έντονα έχει πέσει το Πνεύμα το Άγιο με χαρίσματα και με πληρώσεις Πνεύματος Αγίου και με εμφανίσεις όλων αυτών των όμορφων χαρακτηριστικών ενεργειών του Πνεύματος του Αγίου που βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, ιδιαίτερα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα θέλαμε να μας πεις λοιπόν, Χάρη. Ναι, πού βρισκόμαστε περίπου? Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι κάνουμε κάποιες ιστοριογραφικές και ιστορικές αναφορές, όχι απλά για να παραθέσουμε ιστορίες ή την ιστοριογραφία, αλλά προσπαθούμε να δέσουμε την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, τα χαρισματικά χαρίσματα, την εξήτηση, μέσα σε ένα γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, μέσα στη σοφία του ο Θεός διένυμε το Πνεύμα του το Άγιο, διακρίνοντας χρόνους και καιρούς, κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ούτως ώστε συγκυριακά συνέπιπτε ένα γεγονός το οποίο είναι διαφορετικό από τη θρησκεία, διαφορετικό από το χριστιανισμό, με μία εξήτηση. Ένας πόλεμος με μία εξήτηση. Ένας λοιμός με μία τάση, ένα κίνημα χριστιανικό, το οποίο στρέφεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, συμβοηθούντων κάποιων γεγονότων, σε ένα από αυτά μάλιστα θα αναφερθώ αμέσως τώρα, που βοήθησαν στο να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πνευματικό κλίμα εξήτησης και διαμόρφωσης χαρισματικής νοοτροπίας. Είμαστε λοιπόν 16ος αιώνας. Η Ευρώπη αρχίζει να διαμορφώνεται. Οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, αρχίζει ο καθένας να έχει τη γλώσσα του. Οι Γάλλοι τα γαλλικά, οι Άγγλοι τα αγγλικά. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο τους προηγούμενους αιώνες και ας μην μας φαίνεται αυτό ιδιαιτέρως παράξενο. Η κοινωνία αρχίζει να γίνεται εγχρήματη, να ανταλλάσσουν χρήματα και όχι ανταλλακτική κοινωνία. Η νοοτροπία έχει βοηθήσει ο ουμανισμός, έχει βοηθήσει η αναγέννηση, έχει βοηθήσει ο μεταρρυθμιστής Έρασμος στο να αρχίσει ο άνθρωπος να σκέφτεται τον εαυτό του ως προς το γεγονός ότι είναι αυτόνομη οντότητα. Έχει αυτοδιάθεση. Μπορεί να πλησιάσει και να σκεφτεί τον Θεό μόνος του. Να προβληματιστεί, πάνω σε ζητήματα τα οποία ήταν καθυποταγμένα πριν τους προηγούμενους αιώνες. Από ηγεμονίες και από θρησκείες. Οι νέες ανακαλύψεις, οι νέες χώρες, οι αποικίες βοηθούν τον άνθρωπο να βλέπει πλέον τον πλανήτη που πριν δεν τον έβλεπε, μια νέα θέαση του κόσμου, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι είμαστε μια κοινότητα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται το φαινόμενο της δουλείας. Από τη δουλοπαρικία του Μεσαίωνα περνάμε στη δουλεία των νεότερων χρόνων. Η δουλεία λοιπόν σαν θεσμός, ο οποίος είναι νομικά και κοινωνικά κατοχυρωμένος, τον 16ο αιώνα πριν αρχίσει η εξαγωγή δούλων από την Αφρική στην Ευρώπη, υπήρχαν πάνω από 300.000 νόμιμοι δούλοι, γηγενείς Ευρωπαίοι. Η δουλεία λοιπόν γίνεται το αγαπημένο σπορ των ισχυρών, συγχωρέστε μου την έκφραση. Επειδή θέλουν να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις αποικίες σε μεταλλεία και σε φυτείες και δεν τους φτάνουν τα εργατικά χέρια, κάνουν εξαγωγές δούλων από τη δυτική ακτή της Αφρικής.
και από τη Βόρεια και από περιοχές της Ασίας, αλλά κυρίως από τη δυτική ακτή της Αφρικής. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, δούλοι, κατεξοχήν μαύροι βεβαίως, που θα γεμίσουν την απέναντι πλευρά του Ειρηνικού, αλλά ως ένα βαθμό και τη Βόρεια Ευρώπη, αυτοί λοιπόν θα είναι οι εξητούντες μέσα στις ελλείψεις τους, στους διωγμούς τους, στις αδικίες, την εξήτηση της έλευσης του Θεού στη ζωή τους. Απροσδιόριστα στην αρχή, πλην όμως με τη δράση Ιεροαποστόλων, λίγο αργότερα πιο οργανωμένα και συγκροτημένα. Θέλεις να πεις ότι μέχρι τότε στην Αφρική ο χριστιανισμός δεν είχε μεγάλη επέκταση προς τα κάτω? Δεν υπήρχε κάτω από τη Σαχάρα, η υποσαχάρια Αφρική, απλά δεν υπήρχε χριστιανισμός. Πότε άρχισαν λοιπόν οι Ιεροαπόστολοι να επισκέπτονται, ή η πίστη στο χριστιανισμό ξεκίνησε από τους δηλεμπόρους, από τη μεταφορά των επέκταση Η επέκταση του χριστιανισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου ξεκινάει δειλά-δειλά από τον 17ο αιώνα. Πριν υπάρχουν μεμονωμένες σποραδικές προσπάθειες χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η πιο κλιμακούμενη και καλά οργανωμένη ήταν των Καθολικών στην Ασία, στην Κίνα, που με τους Βενετούς και άλλους εμπόρους στα καραβάνια αυτά πήγαιναν και οι Ιεραπόστολοι και προσπαθούσαν να ευαγγελίσουν τον εκεί κόσμο. Λοιπόν, όμως το δουλεμπόριο φέρνει σε επαφή ανθρώπους, είναι λίγο οξύμορο, έτσι. Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Σε επαφή ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Οι κοινωνικές τάξεις από τη μία πλευρά μεγιστοποιούνται, οι διαφοροποιήσεις, από την άλλη όμως πλευρά έρχονται κοντά. Και η διάχυση του Πνεύματος του Αγίου, αφού προηγήθηκε πρώτα η Ιεραποστολή, η διδαχή, η κατήχηση, είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Να πούμε και κάτι άλλο τώρα, αν είναι έτσι. Μεταφέροντας οι δουλέμποροι τους δούλους στην Αμερική, οι δούλοι αυτοί, οι μαύροι ως επιτοπλίστων, δέχτηκαν τον χριστιανισμό από τους Ευρωπαίους που λίγο πριν είχαν πάει στην Αμερική, έτσι, σαν αποικιοκράτες. Ακριβώς. Και ενώθηκαν τώρα αυτές οι δύο ομάδες, οι αποικιοκράτες και οι μαύροι, και μάλιστα τους ένωσε ο Χριστός. Έτσι, ακριβώς. Όμως η προβληματική ζωή αυτών των ανθρώπων και οι αδικίες που γίνονταν εις βάρος δέχτηκαν με πιο μεγαλύτερο τους εξώθησαν προς τον Κύριο. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα που ναι μεν μπορεί να μας φαίνονται ιστοριογραφικής φύσεως, που ναι μεν μπορεί να μας φαίνονται αδιάφορα ή διαφορετικά της θρησκείας, όμως εάν κάτσουμε και τα δούμε, βλέπουμε ότι όλα συντελούν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου τέτοιου που μας οδηγούν ότι ό,τι γίνεται, στο συμπέρασμα το ασφαλές, ό,τι γίνεται είναι σχέδιο Θεού τελικά. Δηλαδή αυτό που λέει η Γραφή, τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν στους αγαπώντες το Θεό. Δηλαδή ακόμη και η δουλεία χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για την επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών. Απίστευτο, έτσι. Στην Μητροπολιτική Ευρώπη, στη Γυραιά Ήπειρο από την άλλη πλευρά, συμβαίνουν δύο γεγονότα βασικά. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η άνοδος του αστισμού και από την άλλη πλευρά η συρρήκνωση της δύναμης και της δυνατότητας παρέμβασης της Εκκλησίας στην πολιτική, στην οικονομία, όχι βέβαια η εξάλληψή της σε καμία περίπτωση, εξουσία και Εκκλησία σαν θεσμός είναι, όπως έλεγε και ο αγαπητός μου Ακινάτης, οι δύο λόγχες μιας δίκοπης πάθης. Οι δύο πλευρές. Τα δύο ξύφη. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά ο αστισμός δημιουργεί μια κριτική αντίληψη απέναντι στα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά, πολιτικά, γιατί έχει πολιτικά δικαιώματα ο αστός, και κοινωνικά ανεξάρτητος, αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα της κριτικής. Η κριτική λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μερικές φορές, όχι πάντα, σε ασφαλή συμπεράσματα. Το συμπέρασμα λοιπόν κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι διέκριναν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να ζήσει πνευματικά, και αυτό που ανέφερε στην προηγούμενη εκπομπή ο Κώστας, ότι η εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι κάτι που αφορούσε κάποιες χιλιετίες πριν τους ανθρώπους, αλλά είναι επίκαιρο ζήτημα, το οποίο είναι συγχρόνως και διεκδικήσιμο. Ήδη επίκαιρο, μετά το 1700. Έτσι, ακριβώς.
Οδήγησε λοιπόν πολλούς ανθρώπους, πολλές οργανωμένες θρησκευτικές χριστιανικές ομάδες στην εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου με επίγνωση. Κλιμακούμενο αυτό θα μας φέρει στον 20ο αιώνα, στα πρόθυρα του 20ου αιώνα, όπου πλέον έχουμε την έκχυση. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι έτσι, με δούλους από εδώ, με νεόπλουτους από εκεί, με το εμπόριο, με τις αποικίες, με τη μεταφορά των ανθρώπων. Ανακαλύψεις, σιδηρόδρομοι και πολλά άλλα. Δηλαδή ο κόσμος είναι έτσι, δύσεις από εκεί στην και Ανατολή στην Αμερική και τώρα φτάνουμε στο 1700, δηλαδή μπαίνουμε στο 18ο αιώνα, όπου αρχίζουν πια έντονα τα χαρισματικά κινήματα και και οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου μέσα, ανάμεσα στους ανθρώπους της νέας πια διαμορφωμένας τάξης των πραγμάτων. Στις αρχές λοιπόν του 18ου αιώνα, 1727 μέχρι 1752, κάνει την εμφάνισή της η Μοραβιανή Πεντηκοστή. Έχουμε διαφωτισμό, για να πούμε, ας πούμε έτσι, περίπου εκείνη την περίοδο, έτσι. Ακριβώς. Κάτσε, κάτσε, είπες κάτι, Κώστα, πολύ σοβαρό. Εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη Πεντηκοστή ή όχι? Όχι με την έννοια, με την έννοια της πείρας. Της πείρας, πάντα. Έτσι, πάντα με την έννοια της πείρας. Η Μοραβιανή λοιπόν Πεντηκοστή. Συγκεκριμένα ο Τζον Γκρίνφιλντ, στην εργασία του Δύναμη Εξύψους, γράφει αναφερόμενο στην μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα του Μοραβιανού κινήματος. Η Μοραβία, καταρχάς να πούμε ότι είναι στη σημερινή Τσεχία η Μοραβία, έτσι. Εκεί ήταν που ξέσπασε, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιο, και μας αναφέρει ο Γκρίνφιλντ στο έργο του μια ομολογία ενός Μοραβιανού αυτόπτη μάρτυρα. Λέει συγκεκριμένα, η ιστορία της... Μισό λεπτό, ο Γκρίνφιλντ τι ήταν? Ο Γκρίνφιλντ ήταν ένας ιστορικός. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη καταγραφές από εκχύσεις του Αγίου Πνεύματος και πραγματικά η 13η Αυγούστου 1727 ήταν η μέρα έκχυσης Αγίου Πνεύματος. Είδαμε το χέρι του Θεού και τα μεγαλεία του και βρεθήκαμε όλοι υπό το νέφος των πατέρων μας που βαφτίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε ανάμεσά μας εκείνες τις ημέρες και τέρατα και σημεία έλαβαν χώρα. Σπάνια πέρασε μέρα που να μην δούμε τα θαυμάσια έργα του Κυρίου μεταξύ μας. Έτσι συναθριζόμασταν 3 φορές την εβδομάδα. Για πρώτη φορά θα τολμούσα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα θαυμαστά γεγονότα στη Μοραβιανή Πεντηκοστή. Οι Μοραβοί συνδύασαν τον Λόγο του Θεού με την Ανατολική Πνευματικότητα. Δηλαδή συνδύουσαν τη μελέτη των γραφών εδάφιο στίχων προς στίχων, αλλά και την ανατολική πνευματικότητα όσον αφορά τη μετάνοια, τον ησυχασμό, την ενδοσκόπηση, την προσπάθεια αλλαγής, τη σιωπή. Πάντρεψαν δηλαδή τις γραφές με το χαρακτήρα. Και εκεί πέρα βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και από εκεί ήταν που καθορίστηκαν πάρα πολλά για το μέλλον της όψιμης βροχής και της πεντηκοστιανής κίνησης, γιατί από τους Μοραβιανούς, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, διδάχθηκε και πήρε πάρα πολλά πράγματα ο Ιωάννης Γουέσλεϊ, ο οποίος γεννήθηκε το 1703, πέθανε το 1791 και είναι ο άνθρωπος που γκρέμισε το ακινάτιο καλβινιστικό σύμπλεγμα του Προτεσταντισμού, το οποίο στην πραγματικότητα τι έλεγε? Ότι οι εμπειρίες ήταν μόνο για τότε. Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου ήταν μόνο για τότε, χαρίσματα ήταν μόνο για τότε. Ήρθε λοιπόν ο Wesley και συνέντριψε αυτό το οικοδόμημα, που ήταν πραγματικά ένα σάπιο οικοδόμημα, διότι ξέφευγε τελείως από την αποστολική παράδοση και πρακτική, από το Λόγο του Θεού. Άνοιξε διάπλατα ο Wesley με τη διδασκαλία του και τα βιώματά του και το κήρυγμα του την πόρτα στο θαύμα. Έδωσε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι παρόν και είναι έτοιμος να συνάψει προσωπική σχέση μαζί τους, χωρίς μεσάζοντες. Και θέλω να σας διαβάσω μια πολύ πολύ... Επάμε μισό λεπτό, ο Wesley είναι Άγγλος, έτσι? Είναι Άγγλος, Αγγλικανός. Ήταν Αγγλικανός ιερέας. Ήταν Αγγλικανός και η κίνηση μέσα στην οποία λειτουργήσε. Ήταν εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας, δεν έφυγε ποτέ από την Αγγλικανική Εκκλησία ο Wesley, δεν έκανε σχίσμα. Τα κηρύγματά του όμως ήταν πύρινα και εμπνευσμένα. Ο Wesley, η χάρη, θεωρείται από τους ιστορικούς της Δύσης τουλάχιστον ο δεύτερος Παύλος. Είναι εκείνος ο οποίος όργωσε όλη την Αγγλία, έφτασε μέχρι και την Αμερική. Με το άλογο του.
με το άλογο του. Σηκωνόταν στις 4 ώρα το πρωί, προσευχόταν 2 ώρες, 3, μελετούσε το λόγο του Θεού, έπινε το τσάι του και μετά καβάλαγε το άλογο και πήγαινε για Ευαγγελισμό. Έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, είχε βαφτιστεί με πνεύμα. Όχι, δεν το έχει πει. Έχει πει για εκστάσεις, έχει πει για αγγίγματα. Τα συγγράμματά του, τα οποία είναι κηρύγματα, τα οποία τα έγραψαν, δείχνουν άνθρωπο ο οποίος ζούσε μέσα στην πνευματική ζωή. Αλλά θα σας διαβάσω κάτι, εκείνος δεν μίλησε ποτέ για τον εαυτό του γι' αυτό. Όμως θα σας διαβάσω 2-3 πραγματάκια που είπε, που από εκεί μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν άγευστος της δωρεάς του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψω μετά από αυτό που θα σας διαβάσω. Απαντώντας στον προκλητικό Μίτλετον, αυτό ήταν κάποιος καλβινιστής προφανώς της εποχής, ο οποίος αρνιόταν την ιστορική ύπαρξη χαρισμάτων. Εντάξει, γνωστό αυτό. Ο καλβινισμός αυτό έλεγε. Αυτό, ναι. Και ιδιαίτερα της ομιλίας σε γλώσσες. Αρνιόταν αυτού του είδους εκδηλώσεις. Και τι του λέει ο Wesley? Του λέει: «Κύριε, η μνήμη σας απατά ξανά. Έχει ακουστεί κατ' επανάληψη η ύπαρξη γλωσσολαλιάς όχι πολύ μακριά στις κοιλάδες του Ντάουφινι». Και τι υπονοούσε? Υπονοούσε τους προφήτες των Σεβενές που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Βεβαίως. Αυτό είχε ακουστεί μέχρι την Αγγλία. Και το ήξερε ο Μίτλετον. Το ήξερε και ο Wesley. Και λέει μάλιστα, θα σας πω για τον Θωμά Walls, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Wesley, ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες του. Ο Wesley, στο ημερολόγιο του με ημερομηνία, ο συνεργάτης του Wesley, στο ημερολόγιο του με ημερομηνία 8 Μαρτίου 1750, ομολογεί μια εντυπωσιακή του εμπειρία ως εξής. «Αυτό το πρωινό ο Κύριος μου έδωσε μια γλώσσα που δεν γνώριζα, υψώνοντας την ψυχή μου προς αυτόν με έναν υπέροχο τρόπο». Είναι λίγο δύσκολο ο Wesley να μην έχει λάβει πνευμάγιο. Μπορεί να μην το ομολογεί. Εν πάση περιπτώσει το γνωρίζει και δεν το αρνείται απέναντίας του συστήνει. Έτσι. Μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη εκπομπή. Το να μιλάει κανείς. Ακριβώς, ακριβώς. Για κάποιους που δεν το είχαν καταλάβει, ενώ μιλούσαν γλώσσες, δεν θεωρούσαν ότι αυτό είναι οπωσδήποτε το αποκλειστικό σημείο. Για άλλους μπορεί να ήταν η θεωρία του ακτής του φωτός. Για άλλους μπορεί να ήταν μια συντριβή καρδιάς που θα έτρεχε ο οφθαλμός ύδατα και δεν θα τελείωνε ποτέ το δάκρυ. Μπορεί να ήταν μια παρουσία Θεού τόσο έντονη που να σε υποχρέωνε να είσαι κάτω από το κρεβάτι σου χωμένος. Που όλα αυτά είναι επισκέψεις με Πνεύματος του Αγίου. Αν κάποιος μιλούσε και γλώσσες όλα αυτά, ίσως να μην μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό είναι η βάφτιση. Σου πω μια μικρή ιστορία, έτσι. Ναι. Εδώ, η αδερφή μου ζει στον Καναδά. Ανήκει στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο άντρας της μάλιστα είναι ιερεύς, είναι πολύ θεοσεβείς άνθρωποι. Μιλάγαμε και είχε γνωρίσει και αυτή την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Και μου είπε μια ωραία εμπειρία που είχε. Υπήρχε μια οικογένεια, μάλιστα αντρόγινο, μεγάλη σε ηλικία, τα παιδιά τους είχαν φύγει, πολύ θεοσεβείς, οι οποίοι προσεύχονταν, ήταν σε επαρχία μακριά από εκεί που κατοικούσε η αδερφή μου, κατοικεί η αδερφή μου, και προσεύχονταν. Και κάποια στιγμή ήρθαν και την πλησίασαν, θα έλεγα, ολίγων τρομαγμένοι. Και έλεγε τώρα και ο σύζυγος παππούς και η σύζυγος γιαγιά, ηλικίας ας πούμε 70-80 χρονών, δεν ξέρω πόσο ήταν, ότι κάτι συνέβη στη γυναίκα μου. Τι συνέβη? Ενώ προσευχόμαστε, ξαφνικά άρχισαν από το στόμα της να βγαίνουν λέξεις παράξενες και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Φοβήθηκα μην τρελάθηκε, φοβήθηκα μην έχει τίποτα. Και η πηγή που ήξερε, αν και δεν τα πολυδέχεται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπε όχι να μην φοβάσαι καθόλου, αλλά είναι ενέργειες του Θεού και επεμβάσεις του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το είπα αυτό? Αυτό το απλό ζευγάρι, το απλοϊκό ζευγάρι, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή τι ήταν αυτό που του συνέβαινε. Θα μας δοθεί ευκαιρία, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, τέτοια συμβάντα να τα δούμε και στους επόμενους, τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα. Το θέλω σαν μικρό παράδειγμα. Βεβαίως. Στη συνέχεια έχουμε το κίνημα της αληθούς έμπνευσης. Αυτό έγινε στη Γερμανία, εξεδηλώ το κίνημα αυτό, 1714-1850. Τώρα αυτά 18ο αιώνα πάντως. Ακριβώς. Τον Ιούνιο του 1714 στη Χάλη, μία υπηρέτρια που ονομαζόταν Μαρία Ελίζαμπεθ Μάθς, μετά από μία πραγματικά καταλυτική αναγέννηση, άρχισε να προσεύχεται για το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πώς πια η αναγέννηση είναι γνωστή. Ναι, καλά, βέβαια. Εδώ και αιώνες πια. Μα το είπε ο Λούθυρος, ο πρώτος. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα του Λούθυρου που μίλησε για την αναγέννηση. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Εκεί λοιπόν άρχισε να προφητεύει. Και μετά από αυτήν άρχισαν να προφητεύουν τρεις αδελφοί, οι αδελφοί Πότ.
οι οποίοι ήταν όλοι γνωστοί. Στην ίδια προσευχή τώρα, στην ίδια περιοχή. Στην ίδια περιοχή, όχι στην ίδια προσευχή, μετά έγινε με τους αδερφούς Σποτ. Το επωνομαστέν κίνημα έμπνευσης με κέντρο τη Φραγκφούρτη αρχίζει να ανθίζει προσελκύοντας πλήθος αναζητητών από όλη τη Γερμανία. Και κυρίως από όλους τους κόλπους του γερμανικού ευσεβισμού. Δηλαδή, ο Λουθυρανισμός πάλι μέσα στην δίψα του, την ξεραίλα του, ψάχνει να βρει τρόπο να ξεδιψάσει. Και βλέπουμε στο σύγγραμμα του Χεντόρα, εκκλησιαστική ιστορία που αφορά το κίνημα της έμπνευσης, να γράφει τα εξής σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα γράψει. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι ακόλουθοι του κινήματος τονίζουν την μετάνοια, επιστροφή από την αμαρτία, την πίστη και τον αγιασμό και αυτό που μας έδωσαν μέσω γλωσσολαλιάς ή προφητείας ξεπερνά πολλά κηρύγματα. Δεν δυνάμεθα να διαβάσουμε ή να ακούσουμε αυτές τις ειλικρινείς και καθαρές μαρτυρίες τους χωρίς να συγκινηθούμε βαθύτατα. Αυτά τα λέει ο ιστοριογράφος. Δεν τα έχει γευθεί. Αλλά τα ομολογεί. Δεν τα έχει ζήσει δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι αποτέλεσμα της προσωπικής του έρευνας. Και αυτά λέει μας συγκινούν βαθύτατα. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, λέει αυτό που μας έδωσαν μέσω γλωσσολαλιάς η προφητείας ξεπερνά πολλά κηρύγματα. Δηλαδή, κηρύγματα ακούμε παντού. Επισκέψεις όμως, εξωπραγματικές, υπερφυσικές, δεν ακούμε συχνά. Αυτό θέλει να πει. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν καταγραφές γλωσσολαλιάς που παραπέμπουν σε εβραϊκές διαλέκτους. Και αυτό καταγράφεται. Μετά, πάμε λίγο πιο ψηλά. 1800, πάμε 19ος σιγά σιγά αιώνας. 1800-1861 έχουμε το κίνημα του Λαστάντιους. Για να πριν προχωρήσουμε. Mm-hmm. Άρα η χαρισματική, άρα αυτή η κίνηση, ναι, του 18ου αιώνα είναι και στην Τσεχία, όπως είπε, στην Κεντρική Ευρώπη, και στην Αγγλία, και στη Γαλλία, και στη Γαλλία, και στην Αμερική, στη Γερμανία και στην Αμερική. Ναι. Αρχίζει δηλαδή και εξαπλώνεται αυτό το Ακριβώς. πράγμα, αλλά τοπικά. Τοπικά και με ελαφρώς διαφοροποιημένες εκδοχές, αλλά με ίδιο ζήλο. Μάλιστα. Το κίνημα του Λαστάντιους. Χωρίς να υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή δόγμα ή αντιδασκαλία ότι η βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο, την ομιλία σε ξένες γλώσσες. Αυτό ακόμη δεν έχει κηρυχθεί. Έχουμε ξένες γλώσσες. Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα πράγμα. Μετάνοια, κάθαρση προσωπική, αφιέρωση. Εξήτηση και αφιέρωση. Ο Λαστάντιος, 1800-1861, ένα κίνημα το οποίο πραγματικά άφησε εποχή και τη σφραγίδα του. Ένας νεότερος Wesley ήταν στην πραγματικότητα ο Λαστάντιος. Βρετανός, Άγγλος. Όχι, Γερμανός. Γερμανός. Ήλθε σε σύγκρουση με τους Λουθυρανούς ιερωμένους, διότι ζητούσε αποδεικτικό σημείο για το χρήσμα. Οι Λουθυρανοί έλεγαν ότι έχεις το χρήσμα, έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο. Εκείνος όμως ζητούσε απόδειξη. Εκείνος όμως ζητούσε απόδειξη. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει πια κάποιος. Αρχίζουμε λοιπόν, εντάξει, τα έχει πει και ο Σπένερ πιο πριν, απλούστατα αυτά έχουν λεχθεί στο παρελθόν, αλλά μεμονωμένα και σκόρπια. Τώρα ο Λαστάντιος ξανά επανέρχεται πιο έντονα και πιο τεκμηριωμένα ίσως να επανέλθει στο ίδιο πράγμα. Το κίνημά του εξαπλώνεται σε όλη τη Βόρεια Νορβηγία και μετά στην Φιλανδία. Από Γερμανία ξεκίνησε. Ακριβώς. Όπου πολλοί μιλούσαν την Αγία Γλώσσα. Έλεγαν, όσοι λάμβαναν Πνεύμα Άγιο, λέγανε ότι μιλάμε την Αγία Γλώσσα. Ξέρεις γλώσσες δηλαδή. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη έκκληση μάλιστα έγινε με σημείο ομιλίας γλωσσός το 1817 στην περιοχή Πιελσβιάρνη στην Φιλανδία. Μόνο τον 19ο αιώνα καταγράφηκαν 4 χαρισματικές αναζωοπυρώσεις στη Φιλανδία. Στο 14ο αιώνα, 4 αναζωοπυρώσεις. Νομίζω ότι το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Περβολικό. Μετά έχουμε την δεύτερη μεγάλη αναζωοπύρωση. Ναι. Πριν πούμε στη δεύτερη. Στην Ελλάδα, ιστορικά, έχουν υπάρξει
γιατί μιλάμε τώρα για μεσαίωνα, μιλάμε για τουρκοκρατία, από το 1453 που είχα μείνει στο Βυζάντιο μέχρι το 1816-20 που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καταγεγραμμένα. Δεν έχει καταγραφεί τίποτα. Δεν έχει καταγραφεί καμία επίσκεψη. Όχι. Αν και υπήρχαν άνθρωποι που κήρυξαν το Ευαγγέλιο, που κάνανε προφητείες εκεί. Υπήρχαν. Κοσμάς ο Αιτωλός, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι άγιοι του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν καταγραφεί. Αν και για τον κόσμο τον Αιτωλό έχουν υποθεί κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να είμαι. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Κανείς δεν μπορεί να διακινδυνεύσει. Και ο Καΐρης και ο Κοσμάς ο Αιτωλός και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ακόμα και ο Νεόφυτος Βάμβας. Ήταν ευαγγελιστές. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι την αναγέννηση πρέπει να την είχαν βιώσει προσωπικά. Πλην όμως. Το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου, τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου, δεν φαίνεται καταγεγραμμένο πουθενά και ποτέ στην Ελλάδα. Όχι. Έτσι. Στην Ελλάδα οι καταγραφές του Πνεύματος του Αγίου γίνονται στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι. Στα Βάγια, στο Λευκό. Και εκεί, ναι, τώρα, εκεί. Φτάσουμε, ναι. Εκεί έχουμε τουλάχιστον καταγεγραμμένο από την πλευρά μας. Έχουμε λοιπόν. Είναι πιο πριν, έτσι, είναι 19ο αιώνα, μέσα 19ου. Πού? Από Αμερικανό. Στην Ελλάδα? Ναι. Ας μην ξεφύγουμε. Στην Ελλάδα όμως? Ναι. Ωραία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έμενε στο Ναύπλιο. Ας τα αφήσουμε τώρα. Ωραία. Όμως να γυρίσουμε πάλι στην... Η δεύτερη μεγάλη αναζωοπήρωση γίνεται το 1800 με 1880 και από το σύγγραμμα η μεγάλη αναζωοπήρωση του 1880 θα σας διαβάσω τα εξής. Την 5 Οκτωβρίου του 1802, μία μέρα αφιέρωση στην προσευχή, ο Κύριος εμφανίστηκε μέσω των πανίσχυρων ενεργειών του Πνεύματος στη σύναξη του Cross Greek. Κατά αυτή την ώρα, μερικοί άρχισαν να μιλούν τη γλώσσα της Χαναάν με σεμνή γλυκιά σοβαρότητα του νοός και με μια προφορά ουράνιας καρδιακής επίδρασης. Εδώ έχουμε τώρα μια αναζωπήρωση που λαμβάνει την ίδια χώρα στην Αμερική, ενώ την ίδια εποχή λαμβάνει η χώρα το κίνημα του Λαστάντους στην Γερμανία. Γύρω στο 1850. 1800-1861 ο Λαστάντιος, 1800-1880 στο Cross Greek και στην Αμερική. Δηλαδή βλέπουμε ότι την ίδια περίοδο. Χωρίς να έχουν σχέση με ένα. Τι να ξέρουν μεταξύ τους. Τότε δεν υπήρχαν εύκολες προσβάσεις επικοινωνιακές. Στη συνέχεια, από το 1815 έως το 1819, καταγράφηκαν περίπου 400 εστίας αναζωπήρωσης στις περιοχές Connecticut, Delaware, Massachusetts, Νέα Υόρκη. Εκεί άρχισε να παίρνει φωτιά. Ο John Bradley αναφέρει στο έργο του «Περιγραφή θρησκευτικών αναζωπήρωσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1815 και 18 ότι στην πόλη Τρόι, μία 15χρονη πιστή βρέθηκε σε έκσταση. Και η απελευθερωθήσα γλώσσα της ξέσπασε με άγνωστη δύναμη και η μεταφερθήσα ψυχή της φαινόταν να βρίσκεται μάλλον στον ουρανό παρά στην γη για αρκετές εβδομάδες. Επίσης, στη μεγάλη αναζωοπήρωση του 1857-1858 που εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις στον ΗΠΑ αλλά και στο Ούλστερ της Βορείου Ιρλανδίας, εμφανίστηκαν εκδηλώσεις ομιλίας σε γλώσσες, ενώ έντονη επίσκεψη Πνεύματος Αγίου εκδηλώθηκε και σε παιδιά, σε μικρά παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω ή αν θέλετε κάτι να πούμε σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζουμε τώρα και μαθαίνουμε για τις αναζωπηρώσεις και βλέπουμε ότι πολλά σημεία τα οποία και μεγαλεία που έκανε ο Θεός σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, σε εμάς είναι άγνωστα. Και είναι άγνωστα γιατί για τον απρόστατο πιστεύω λόγο ότι εκείνη τη δεδομένη χρονική περίοδο τόσο οι μεταφορές όσο και οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Γι' αυτό και όχι μόνο ήταν σποραδικές και κατά τόπους οι εκχύσεις, αλλά και όλες αυτές οι ομάδες ήταν απομονωμένες η μία από την άλλη. Ο οικουμενισμός, αυτή η οικουμενικότητα της διασποράς του Πνεύματος του Αγίου, η εξάπλωση σε όλο τον πλανήτη, συνέβη βεβαίως τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, αλλά σε αυτό συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό τόσο οι μεταφορές όσο και οι επικοινωνίες. Τεχνολογία, ανάπτυξη τεχνολογίας, πάσης. Στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, στην υπηρεσία του Θεού. Άρα Κώστα μου έχουμε... Όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες μας, το πράγμα αρχίζει και φουντώνει. Βράζει.
από το 19ο αιώνα και μετά, από το πράγμα αρχίζει. Και μετά, όχι, από το 1800 και μετά. Σημαίνει. Το 1800 και μετά αρχίζει σιγά σιγά σαν να αυξάνουν οι οδύνες της εγκυμονού σας όσον αφορά την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μιλάω για το σχατολογικό, ναι. Απλά το δανείζομαι σαν όρο. Παράδειγμα, βλέπουμε ότι ο Ραπτάουσερ στην πραγματεία του Οικοδομή της Εκκλησίας μας κάνει μια εξαιρετική περιγραφή. Αμερικάνος. Ναι, ναι. Του πώς λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο και πώς εκδηλώνεται. Κοιτάξτε τι λέει. Η ομιλία σε γλώσσες διαρκεί σε μικρότερες ή μεγαλύτερες περιόδους το ανώτερο 5 λεπτά. Πολύ συχνά δεν είναι παρά λίγα λόγια οι πρώτες εξάρσεις μιας κατάστασης έκστασης. Αυτό ανοίγει το μυστικό πηγάδι ενός ρεύματος ζωής που αναπηδά και φέρνει αναψυχή στην Εκκλησία, εφόσον το τμήμα της ομιλίας μπορεί να κατανοηθεί. Είναι πάντα μία ομιλία με βαθύτατη αίσθηση που πασιφανώς κυριαρχεί όλη την ψυχή του ομιλητή. Στην αυτοβιογραφία του Ίρβινγκ, ο Ίρβινγκ ήταν ένας ποιμένας εκεί κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αμερική, τον οποίο το χρησιμοποίησε πάρα πολύ ο Θεός και είχε λάβει Πνεύμα Άγιο και οι πιστοί στην Εκκλησία του είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο και αναφέρει τα εξής. Όλοι αυτοί διαμαρτυρόμενοι τώρα, Κώστα, έτσι. Αυτοί είναι όλοι, ναι. Δεν είναι, αν και θα το δούμε. Είναι όλοι, εντάξει, ναι, είναι όλοι αναγεννημένοι χριστιανοί. Υπάρχει κι άλλος ένας Ίρβινγκ, λίγο νωρίτερα. Για διαβάστε τον. Καθολικός επίσκοπος Σκωτίας, ο οποίος αναφέρει στο 18ο αιώνα ότι στην Καθολική Αποστολική Εκκλησία, έτσι ονομαζόταν η εκκλησία του, ο επίσκοπος Σκωτίας Ίρβινγκ αναφέρει για πιστούς που μιλούν ξένες γλώσσες και οικοδομούν τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Δηλαδή οικοδομούν τους εαυτούς τους. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και μέσα στις τάξεις του καθολικισμού μια χαρισματική κίνηση. Από το 1800 από το 1800 και λίγο πριν. Τέλη 1700. Πριν προχωρήσει, Κώστα, να δω. Ναι, αυτό που θα σας πω ίσως απαντήσει και στο ερώτημα που θέλετε να μου κάνετε, αν ξέρω, δεν ξέρω το ερώτημα βέβαια. Λέει, στην αυτοβιογραφία του Ίρβινγκ που έγραψε η κυρία Ολιφάτ, αναφέρονται τα εξής. Αυτά τα λέει ο Ίρβινγκ τώρα. Κοιτάξτε τι λέει, είναι θαυμαστό. Κράξαμε προς τον Κύριο να στείλει αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους και χρησμένους από το Άγιο Πνεύμα, διότι είδαμε στο γραπτό του λόγο ότι αυτές ήταν οι καθορισμένες διακονίες για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αρχίζει μπαίνει η διδασκαλία πια. Έτσι. Ο Κύριος δεν βράδυνε να απαντήσει στις προσευχές μας. Αυτός σφράγισε πρώτα τον έναν, μετά τον άλλον, μετά τον άλλον, μετά τον άλλον. Το Πνεύμα τότε τους έλαβε και τους έκανε να μιλούν σε γλώσσες. Μερικές φορές να ψάλουν σε μία γλώσσα και προοδευτικά έγινε δυνατόν να ομιλούν γλώσσες και να προφητεύουν, όπως στις πράξεις. Τώρα, λέει ο Ρίβινγκ, η θέση μου σαν εργάτη του Ευαγγελίου ήταν να δοκιμάσω αυτό που λάβαμε και έκανε ένα διπλό τεστ, φόβο Θεού, να ερευνήσει αν αυτό είναι σύμφωνο με τις γραφές, αν είναι αυθεντικό. Και έκανε ένα διπλό τεστ. Πρώτον, την ζωή και την μαρτυρία των προσώπων. Και δεύτερον, αν τα λεγόμενά τους συμφωνούν με την υγιένουσα διδασκαλία. Ίρβινγκ. Οι εκδηλώσεις αυτές ήσαν σύντομες προτροπές ή εντολές στην αγγλική, προεισαγόμενες από μερικές φράσεις σε άγνωστη γλώσσα, δηλαδή είχαμε προφητεία σε γνώριμη γλώσσα, αλλά προηγείτο ξένες γλώσσες, ερμηνεία στην αγγλική που ήταν η γνώριμη για αυτούς. Μίλαγαν ξένες γλώσσες, ερχόταν ακριβώς. Ακριβώς. Είναι στα ελληνικά δεδομένα, μιλάει γλώσσες ξένες, μετά ελληνικά. Γλώσσες ξένες, μετά ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν αγγλικά, γιατί ήταν μάλλον ήταν αγγλό. Προφητεία είναι στη γλώσσα. Ακριβώς. Οι εκδηλώσεις λοιπόν αυτές ήσαν σύντομες προτροπές ή εντολές στην αγγλική, προεισαγόμενες από μερικές φράσεις σε άγνωστη γλώσσα, η οποία δεν ήταν το κύριο μήνυμα, όντας ακατανόητη, αλλά ήταν το σημείο της εμπνεύσεως. Αυτό είναι. Η οικοδομή που λέμε. Ακριβώς. Λαλό γλώσσα αναγνώριση των εαυτών οικοδομή. Εδώ όμως είναι κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν έχει σχέση βέβαια με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη προσφορά του Ίρβινγκ υπήρξε η εξαποκαλύψεως διδαχή του περί της αρπαγής της Εκκλησίας πρώτης μεγάλης θλίψης. Αυτός ήταν ο πρώτος στην Αμερική που το είπε. Αυτή τη διδαχή διέδωσε σε ευαγγελικούς κύκλους και ο Ιρλανδός Τζον Ντάρμπι. Το χίλια. Στα μέσα του 19ου αιώνα. 1850. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο και εσύ, αγαπητέ Χάρη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει έντονα φυλακτικά προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν οι μαύροι δούλοι, υπάρχουν οι λευκοί, αυτά θετικά.
Έχει έρθει τώρα η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε αυτή την περιοχή. Η περιοχή αυτή ξεκίνησε από καθολική εκκλησία, από δυτική, γιατί ήταν Αγγλοσάξονες οι περισσότεροι οι οποίοι μετεκόμισαν εκεί, χωρίς όμως και οι Ιταλοί, χωρίς όμως να λείψουν και οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι είναι στην κεντρική και βόρειο, μάλλον την Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός, σε αυτό το κατεστημένο της κατά πολύ καθολικής εκκλησίας επέκταση στην Αμερική, εμφανίζεται ξαφνικά ένα κίνημα χαρισματικό, το οποίο δεν έχει να κάνει με δόγματα υπάρχοντα. Και στην Καθολική Εκκλησία εμφανίζονται, και στους Καλβινιστές εμφανίζονται, και στους Λουθερανούς, σε όλους τους ανθρώπους τους θεοσεβείς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έρχεται ο Θεός και εκχέει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η περίοδος της προετοιμασίας της έσχατης βροχής, της πρώιμης βροχής των εσχάτων ημερών, που ξεκίνησε στην αρχή του 1900 του 20ου αιώνα. Που εκεί από το 1900 και έπειτα έγινε πια η παγκοσμιοποίηση της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου. Πήρε διαστάσεις παγκόσμιας επέκτασης σε όλο τον κόσμο. Όμως το ξεκίνημα, η βάση έγινε στην Αμερική εμπολής, όχι μόνο, μέσα από διάφορες τοπικές, έκτακτες, πραγματικά επισκέψεις του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ακριβώς. Όλος ο 19ος αιώνας είναι ένας αιώνας προετοιμασίας της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου, αλλά σε κάθε σχεδόν χρονιά έχουμε βαφτίσει Πνεύματος του Αγίου τον 19ο αιώνα. Δεν μιλάμε για την Αζούζα που γίνει 100 χρόνια 1800, μετά. Μιλάμε, ναι, έχουμε βαφτίσει Πνεύματος του Αγίου. Ο 19ος αιώνας ήταν πλουσιότατος έκχυσης Πνεύματος του Αγίου, αλλά δεν ήταν σε παγκόσμια κλίμακα. Το 19ος. Δεν ήταν παγκοσμιοποιημένο. Εγώ τώρα θα σας διαβάσω μερικά γεγονότα που είναι πάρα πολύ οικοδομήσιμα για εμάς. Αλλά είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία είχα βρει που δεν μπορούσα να τα γράψω. Θα θέλαμε δηλαδή τρεις εκπομπές να αρχίσουμε να τα παριθμούμε. Ενδεικτικά σας λέω. Το 1850 κυρίως γίνεται στη Βόρεια Αμερική οι εκχύσεις αυτές, έτσι. Και σε περιοχές που είναι κατά τεκμήριο διαμαρτυρόμενοι. Σε αυτό πρέπει, ναι, να πούμε. Είναι αναγεννημένες εκκλησίες. Είναι αναγεννημένες εκκλησίες. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και ικανή εκείνη συνθήκη. Την εποχή θα λέγαμε ότι η επικρατούσα θρησκεία ήταν αναγεννημένες εκκλησίες. Ναι, ήταν ευαγγελικές, λουθυρανικές, καλβινιστικές, βαπτιστικές. Ήταν ανεξάρτητες εκκλησίες αναγεννημένες με τέτοιου είδους, ας το πούμε, μπολιάσματα. Λίγο καλβινιστικά, λίγο λουθυρανικά, λίγο αγιαστικά. Το κίνημα το αγιαστικό, ας πούμε, ξεπρόβαλε πάλι από αυτούς, εκεί κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Και πρεσβυτεριανοί, κυρίως. Πρεσβυτεριανοί, κυρίως πολύ σωστά. Εγώ πρέπει να τονίσω όμως τώρα ότι ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας πραγματικά που δημιουργούνται δόγματα. Έτσι. Δημιουργούνται εκκλησίες. Διδασκαλίες, δηλαδή, συγκροτημένες διδασκαλίες. Δηλαδή, ενώ μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 1-2 εκκλησίες, την Ανατολική, τη Δυτική, άντε και τους Καλβινιστές στην Ευρώπη. Ο Καλβίνος ήταν ο πρώτος που έκανε συστηματική θεολογία. Συστηματική θεολογία. Δηλαδή, ο Καλβίνος ήταν ο πρώτος θεολόγος, ίσως και ο μοναδικός που έχει κάνει. Άσχετα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με αυτά τα οποία υπεστήριξε, αλλά είναι εκείνος ο οποίος ταξινόμησε όπως κανένας άλλος αυτά τα οποία ήθελε να πει. Αμήν. Εκείνο όμως που με ενδιαφέρει εμένα να τονίσω τώρα είναι ότι ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας της διάσπασης. Ο αιώνας των δωμάτων, ο αιώνας των διδασκαλιών, των ομολογιών, των εκκλησιών. Δηλαδή μπαίνουμε πια σε αυτό που για πρώτη φορά περιγράφει ο Λόγος του Θεού και πρέπει να μείνουμε σε αυτό σαν λογική, σαν εμπειρία, σαν πράξη του Θεού όμως στους ανθρώπους, που λέγει για τις έσχατες ημέρες 60 βασίλισσες είναι 80 παλακές νεάνιδες αναρρύθμιτοι, μία όμως από όλες αυτές είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, είναι η εκλεκτή της θεκούσης αυτήν. Δηλαδή δημιουργείται αυτή η πολυδιάσπαση της χριστιανικής πίστης σε πολλά δόγματα, σε πολλές εκκλησίες, σε πολλές διδασκαλίες, θα έλεγα δε σε πολλές θεολογίες. Αν μου επιτρέπετε να το συγκεκριμενοποιήσω πιο πολύ αυτό το οποίο σωστά λέτε, ο 18ος
και ο 19ος αιώνας κυρίως είναι ο κατακαιρματισμός του προτεσταντισμού. Αυτό είναι. Του προτεσταντισμού, γιατί οι καθολικοί υπέστησαν τη διάσπαση τότε, οι ανατολικοί δεν είχαν καμία διάσπαση. Από εκεί και πέρα λοιπόν όλες οι άλλες οι πολυδιασπάσεις έγιναν στο χώρο των λεγόμενων αναγεννημένων εκκλησιών. Ναι. Πρέπει όμως να τονίσουμε ακόμη, δεν ξέρω πόσο σκληρό θα ακουστεί, εύχομαι να μην ακουστεί πολύ σκληρό, ότι η Καθολική πια και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν γίνει τυπικές εκκλησίες. Έχουν γίνει μέρος του συστήματος των πολιτικών καταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα έλεγα, δεν έχουν πια αυτές οι εκκλησίες τη ζωή και τη φωτιά της πίστης στον Χριστό, βεβαίως με λαμπρές εξαιρέσεις και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά σαν σύνολο αποτελούν εκκλησίες, συγχωρέστε με που θα το πω, διαψεύστε με αν δεν είναι έτσι, νεκρές εκκλησίες πνευματικά. Είναι αλήθεια ότι και στην Δύση και στην Ανατολή και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στην Ορθόδοξη Ανατολική δεν υπάρχει γραμμή και κατεύθυνση κηρύγματος που να προτρέπει το πληθυσμό στην αναγέννηση, στη μετάνοια, και στην βάφτιση. Μετάνοια όχι, κηρύττουν, δεν μπορούν να πούμε δεν κηρύττουν. Και οι μεν και οι δε κηρύττουν μετάνοια. Απλά δεν κηρύττουν την αναγέννηση. Γενικώς δεν κηρύττουν εύκολα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι δεν κηρύττουν τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια φωτεινές εξαιρέξεις και τότε και σήμερα ανθρώπων οι οποίοι και καθολικοί και ανατολικοί που κηρύττουν, αλλά είναι απειροελάχιστες, θα έλεγα. Βεβαία. Και βέβαια δεν υπάρχει η κατεύθυνση σε αυτό που λέμε αναγέννηση, βάφτιση με πνεύμα Άγιο. Αυτά τα πράγματα δεν τα δέχονται. Ειδικά το θέμα της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου, σου λέω ότι το έχουμε λάβει με την βάφτιση όταν ήμασταν μωρά κτλ. Τα συγκεκριμένα δόγματα μπορεί να είναι λυπή διδασκαλίας, πλην όμως δεν λείπει ούτε η ευσέβεια, ούτε ο φόβος του Θεού αυτό είναι από αλήθεια. Το χριστεπώνυμο πλήθος. Όχι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι αυτές οι παλιές εκκλησίες... Και στις μέρες μας, εννοείται, στις μέρες ακούετε, μας, έτσι, δεν ναι. το συζητάμε. Έχουν σέβας, έχουν ευσέβεια, έχουν ευσέβεια δεν ξέρω, έχουν σεβασμό, εν πάση περιπτώσει, έχουν λειτουργίες και μέσα στην εκκλησία τελετουργικά. Ο τυπικός κανόνας τους, ο τυπικός κανόνας. Ναι, έχουν τυπικό κανόνα. Εκείνο που δεν έχουν είναι τη φωτιά της αναγέννησης και του Πνεύματος του Αγίου, ναι. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις φωτεινές. Υπάρχουν, όντως, όπως το λέτε. Κινήματα μέσα στην Καθολική έντονα έχουν υπάρξει, ναι. Όπως και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Και τις μελέτες των γραφών. Εκεί είναι το έλλειμμα το μεγάλο. Η μεγάλη στέρηση είναι ότι δεν μελετάνε ή τουλάχιστον τώρα τελευταία ίσως έχουν αρχίσει. Αυτό που κήρυξε ο Λούθυρος, η διαφοροποίηση δηλαδή ουσιαστική της. Μόνο οι γραφές. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις παραδόσεις και μάλιστα ανθρώπινες που πολλές φορές ξεφεύγουν από την αλήθεια από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τις εκχύσεις στη Βόρεια Αμερική που λαμβάνουν χώρα στα μέσα του 19ου αιώνα και προς το τέλος. Σας είπα και πριν ότι ήταν τόσο πολλά τα παραδείγματα, δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε. Βασικά, έτσι. Κυρίως στη Βόρεια Αμερική, ναι. Υπάρχουν και αλλού, αλλά εγώ θα σας πω γιατί κάποια συγκεκριμένα στην Βόρεια Αμερική. Το 1850 η Λάουρα Έντμοντ μίλησε αρχαία ελληνικά. Βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και μίλησε αρχαία ελληνικά. Το 1854 ο πρεσβύτερος Μάθιουσον ομιλεί σε ξένες γλώσσες. Το 1861 η Ρόζα Τζένκινς από το Βέρμοντ ομιλεί σε άγνωστες γλώσσες. Το 1866 ο Βίλιαμ Χόξ από τη Βοστόνη μιλάει σε ξένες γλώσσες. Αυτό τώρα όλα όσα λες είναι ομολογίες τους. Ναι, ναι. Είναι καταγεγραμμένα συμβάντα τα οποία αποδεικνύουν και ομολογούν ότι έχουν γίνει η κοινωνία της δωρεάς του Πνεύματος του Αγίου. Το 1875 ο Σουάν ποιμένας της βαφτιστικής εκκλησίας στο Providence αναφέρει εκδηλώσεις ομιλίας γλωσσών στις συναθρήσεις του. Βαφτιστής. Βαφτιστική εκκλησία δηλαδή. Ναι, ναι. Το 1876 στη Βοστόνη μία Αγία γυναίκα μίλησε σε νέες γλώσσες κατά τη μαρτυρία του ψυχολόγου James, πράγμα που τον έφερε σε μεγάλη αμηχανία. Το 1879 ο νεαρός βαπτιστής κήρυκας Waldhall από το Άρκανσα μετά από προσευχή και χωρίς γνώση ή σχέση με άλλους έλαβε Πνεύμα Άγιο και μίλησε σε νέες γλώσσες. Διώχθηκε από τους βαφτιστές και συνδέθηκε με τους αγιαστές βαφτιστές. Μετά την γέννηση της πεντηκοστιανής κίνησης, προχώρησε σε αυτήν, στις αρχές του 1900 πια. Άρα δηλαδή θες να πεις ότι υπήρχε μέσα στις τάξεις
της Βαπτιστικής Εκκλησίας, μια άλλη ομάδα αγιαστές της Βαπτιστικής Εκκλησίας. Υπήρξε ένας άνθρωπος εδώ, ο οποίος ήταν σε αυτή τη τάξη, και βέβαια αυτό επεκτάθηκε μετά. Άλλωστε, και στο Ιντοπίκα του Κάντσας, με τον Πάρχαμ που λάβανε Πνεύμα Άγιο, και στην Αζούζα, η πλειοψηφία εκείνων που έλαβαν Πνεύμα Άγιο προήρχονται από αγιαστικές κινήσεις, βαπτιστές, ευαγγελικοί, αναγεννημένοι διαφόρων όμως αποχρώσεων, οι οποίοι εξητούσαν το Πνευματάκιο και το έλαβαν. Λέει στο 1886, ο επίσκοπος Χόρνη της αγιαστικής κίνησης έλαβε το Άγιο Πνεύμα και μίλησε σε νέες γλώσσες. Πρέπει να πούμε ότι η αγιαστική κίνηση κυνήγησε πάρα πολύ την Πεντηκοστή στην αρχή. Ο Μπάτλερμαν, όπως θα δούμε στο χρονικό της Αζούζα, υπέφερε από αυτούς. Και μάλιστα αυτό το σημείο να πει ότι δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί ότι ο Θεός στο τέλος θα τους ξεπεράσει. Το 1892, μία νέγρα πιστή, η Λούση Σμιθ, ομιλεί σε νέες γλώσσες, σε ξένες γλώσσες. Το 1896 έχουμε έκχυση με ομιλία σε γλώσσες σε μία αναζωπορετική συνέλευση στο κτίριο του σχολείου Σίρερ στην περιοχή Cherokee Country μεταξύ βαπτιστών υπό τον Bryant. Έχουμε λοιπόν, αυτά τώρα είναι ένα πολύ πολύ, ούτε το 1 τρίτον των γεγονότων που έγινε στον 19ο αιώνα. Στον 19ο αιώνα. Μάλιστα. Η ώρα μας πέρασε όμως, Κώστα και Χάρη. Πολύ ευχάριστα, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού, βλέπουμε τον Κύριο πώς προετοιμάζει στο 10ο αιώνα την έλευση της έξκατης βροχής, της όψιμης βροχής, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαι ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας, να σας ευλογεί πλούσια και να δοξάζεται στη ζωή σας. Ο Θεός μαζί σας.